Το πολυπόθητο δώρο ζωής έλαβε 57χρονη Βολιώτισσα, η οποία υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού. Η μεταμόσχευση έγινε πριν από λίγες ημέρες στον Ευαγγελισμό και η πορεία της υγείας της εξελίσσεται θετικά. Το μόσχευμα ελήφθη από 57χρονη που νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρή σε νοσοκομείο της Πάτρας. Η Βολιώτισσα νεφροπαθής έκανε τα τελευταία χρόνια αιμοκάθαρση και προσδοκούσε να βρεθεί σύντομα μόσχευμα αφού αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Μπήκε στη λίστα κάτι επίγουσα, 5 χρόνια ήταν στην αιμοκάθαρση, 57 χρονών, και πήρε το δώρο ζωής από μια ίδια ηλικία που πριν μια εβδομάδα είχε επιβιώσει από κεφαλικό θάνατο στην Πάτρα. Οι οποίοι γονείς πήραν τη γενναία απόφαση και την ίσατη ώρα και δωρήσαν τα όργανα της, οι συγγενείς τους μάλλον. Την καρδιά, το ύπαρ, τα νεφρά. Και το ένα από τα δύο το πήρε η συμπολίτησά μας. Πώς εξελίσσεται σήμερα, τώρα μετά την επέμβαση, πώς είναι η κατάστασή της? Πολύ καλά, σήμερα έχει μία εβδομάδα. Επισκέφθηκα και εγώ σήμερα τον Ευαγγελισμό. Έγινε τον Ευαγγελισμό μεταμόσχευση. Πάει πολύ καλά. Ευχόμαστε το φιλοδόξο να επιστρέψει στην οικογένειά της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Νευροπαθών Μαγνησίας Βασίλη Γιαννάκο, πρόκειται για την τέταρτη μεταμόσχευση που γίνεται φέτος στη Μαγνησία. Πώς αισθάνεται που πήρε τώρα το πολύτιμο μόσχευμα και ανοίγεται πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της? Δεν το πιστεύει ακόμα, κύριε Λαμπράκη, δεν το πιστεύει ακόμα, γιατί είναι πολλοί οι συμπολίτες μας και άλλοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι περιμένουν αυτό το δώρο Θεού και 10 και 15 χρόνια. Άρα η συμπολίτησά μας είχε σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους και γι' αυτό μπήκε στη λίστα καταπήγουσα. Και γι' αυτό μέσα στα 5 χρόνια βρέθηκε το μόσχημα και δεν βοήθησε ο Θεός. Γι' αυτό όλοι να λέμε, όλοι κινδυνήσαν τώρα να παίρνουν τη γενναία απόφαση για να τα δωρίζουμε, γιατί είναι όλοι που περιμένουν και 10 και 12 χρόνια.